Συναυλία και παράλληλα συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις απολύσεις των εκπαιδευτικών επαγγελματικής κατεύθυνσης διοργάνωση ΕΛΜΕ Πιερίας το βράδυ της Δευτέρας. Μαθητές και καθηγητές των επαγγελματικών λυκείων του νομού βρέθηκαν στη σκηνή για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις απολύσεις των εκπαιδευτικών που θα φέρει το νέο πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στη Βουλή την Τετάρτη. Πλήθος εκπαιδευτικών, μαθητών αλλά και δημοτικών υπαλλήλων βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης για να ενώσουν τις φωνές τους στη διαμαρτυρία ενάντια στις απολύσεις των 50 καθηγητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης του νομού. Σέρνουν εργαζόμενους στην απόλυση, στην ανεργία και την απόγνωση, στρέφοντας τη μια κατηγορία εργαζομένων ενάντια στην άλλη. Όλοι μαζί ενωμένοι ας πρωτοφωνάξουμε. Φτάνει πια! Ως νομοσχέδιο έκτρωμα χαρακτηρίζει από την πλευρά του το πολυνομοσχέδιο ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πιερίας, κύριος Χρήστος Αντωνίου. Και σήμερα το πρωί ήμασταν σε πορεία και σε διαδήλωση πήγαμε στους 4 βουλευτές για να διατρανώσουμε πάλι την αντίθεσή μας σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Το πολυνομοσχέδιο έκτρωμα. Συνεχίζουμε και σήμερα με συναυλία και παρουσίαση όλων του τομέα υγείας και από την ΕΠΑΣ και από το δεύτερο ΕΠΑΛ. Για τους τομείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταργούνται. Είναι εδώ όλη η εκπαιδευτική και όλη η κοινωνία και οι γονείς και προσπαθούμε να αποδείξουμε στην κυβέρνηση ότι κάνει ένα μεγάλο λάθος που καταργεί αυτούς τους τομείς. Εμείς θα συνεχίσουμε και επιμένουμε ότι δεν πρέπει να καταργηθούν και ότι αυτοί οι 50 εκπαιδευτικοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε διαθεσιμότητα χωρίς καν να έχει ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, πιστεύουμε ότι είναι παράνομο και ότι θα πρέπει να το πάρει η κυβέρνηση πίσω. Ελπίζουμε ότι οι βουλευτές μας του νομού θα το σκεφτούν πολύ καλά και ότι δεν θα βάλουν την υπογραφή τους σε αυτό που το πολυνομοσχέδιο. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση πως το πολυνομοσχέδιο αναμένεται να φέρει νέες διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών από το Σεπτέμβριο. Το πολυνομοσχέδιο αυτό θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα και συνεχίζεται το Σεπτέμβριο με άλλες ακόμα διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και μαθητές, γιατί έρχονται τα δύσκολα. Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας προέβαλαν βίντεο παροδία, βασισμένο σε μεγάλη κινηματογραφική ταινία, όπου το μέρος των καλών είχαν οι εκπαιδευτικοί και το κομμάτι των κακών η κυβέρνηση. And accursed. Tell your masters this. The armies of Mordor must disband. He is to depart these lands, never to return. Old Greybeard. I have a token I was bidden to show thee. Much pain. And he did, Gandalf. He did. Η συγκέντρωση έκλεισε με αγωνιστικά τραγούδια που ερμήνευσαν μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Η πλατεία είναι γεμάτη και το πρόσωπο σου κάτι έχει ζω.